Ξεκίνησε σήμερα η ΑΕΚ την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Από τα νέα πρόσωπα της ομάδας, το παρόν έδωσε μόνο ο Μιχάλης Τσιβελέκης, ενώ ο Ντράγκαν Τσίριτς βρίσκεται στη Βαρκελόνη για να μαζέψει τα πράγματά του και να επιστρέψει στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση. Πρώτη συγκέντρωση και αγιασμό είχαμε το πρωί για διοίκηση, τεχνική ηγεσία και παίκτες της ΑΕΚ, παρουσία περίπου 500 οπαδών της ομάδας. Στο ραντεβού, οι μόνοι νεοαποκτηθέντες που έδωσαν το παρόν ήταν ο Μιχάλης Τσιβελέκης και ο νεαρός τερματοφύλακας Πετκάρης. Ο Ντράγκαν Τσίριτς είναι στη Βαρκελόνη, η άφιξη του Πέτριτς είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, ενώ οι Κωνσταντινίδης και Δέλας, πριν ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με Ηρακλή και Άρη, δεν έχουν δικαίωμα να ενσωματωθούν στην ΑΕΚ. Η πρώτη προπόνηση της ομάδας θα γίνει στις 7 το απόγευμα, αφού η πρωινή συγκέντρωση περιορίστηκε στον αγιασμό. Αιτία του ότι η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα που ξεκινάει η προετοιμασία είναι φυσικά το γεγονός ότι παίζει στον προκριματικό γύρο του Champions League τον Αύγουστο. Έτσι, στον 1,5 μήνα που απομένει μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, όλη η προσπάθεια των παικτών πρέπει να επικεντρωθεί ούτως ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Πρέπει να δουλέψουμε όλο το καλοκαίρι όπως κάναμε νομίζω και πέρυσι, να έχουμε μια καλή προετοιμασία, πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας ατομικά. Και νομίζω ότι με δουλειά και πίστη στην προσπάθεια νομίζω θα πάμε καλά. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, όλα πλέον κινούνται γύρω από την προσπάθεια απόκτησης του Νέναν Διέκοβιτς από την Παρτιζάν και του Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρία. Όπως είχε ζητήσει ο τεχνικός της ομάδας, όλοι οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο δυναμικό της Ένωσης. Δεν παρευρέθησαν όμως τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Ντράγκαν Τσίριτς βρίσκεται για λίγες ημέρες στο Βελιγράδι, ενώ ο Τραϊανός Δέλας και ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, που έχουν συμφωνήσει με την Ένωση, θα ενσωματωθούν στην ομάδα τις επόμενες ημέρες. Οι παίκτες της Ένωσης, αν και γνωρίζουν ότι η προετοιμασία θα είναι ιδιαίτερα σκληρή, εμφανίστηκαν έτοιμοι για δουλειά. Εμείς το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Θα πρέπει να δουλέψουμε όλο το καλοκαίρι όπως κάναμε νομίζω και πέρυσι. Να έχουμε μια καλή προετοιμασία, πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας ατομικά και νομίζω ότι με δουλειά και πίστη στην προσπάθεια νομίζω θα πάμε καλά. It's difficult to tell from now, but I think I'm hoping the start will be very good. I mean, we have some new players and we have a new coach, so I hope the future will be bright for the next season. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο Γκόρνταν Πέτριτς. Ο 30χρονος Σέρβος αμυντικός παρακολούθησε την πρώτη προπόνηση της ομάδας στους Θρακομακεδόνες και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. No, maybe. Like, first I come to see Ljubiša Tubanković and go to sleep and see later on. You want to send the message for the fans of ΑΕΚ, wait for you. I like ΑΕΚ.